Κοιτάξτε, για το ύφος της δηλώσεως να σας πω ότι να μετανιώσω. Με τι έννοια, ότι όταν μιλάς στα μέσα μπορεί να πεις σε κάτι που αν το ξανασκεφτώ, να το επαναδιατύπωνε με κάποιο διαφορετικό τρόπο. Για την ουσία του χειρισμού, βεβαίως και όχι. Πενθυμίζω εκείνη η εποχή ήταν όταν η εταιρεία δεν μπορούσε να αναβλοχίσει το Μύκονος, ο νησός Μύκονος. Μπορούσε να φέρει μόνο το Ιερά Πέτρα. Το Ιερά Πέτρα είχε κάνει δύο ταξίδια και είχε εμποδιστεί να δέσει στη Σάμο και στην Ικαρία από αντιδρούντες. Καλό πιστεύω θα πω ανθρώπους οι οποίοι θέλαν να έχουν το παλιό πλοίο. Εγώ ως υπουργός γνώρισα πάρα πολύ καλά ότι το παλιό πλοίο δεν μπορούσε να μπει στη γραμμή και ήξερα και πάρα πολύ καλά ότι είχα κάνει εξαντλητική συζήτηση με όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου ότι νομικά δεν είχα κανένα δικαίωμα ως υπουργός να βάλω άλλο πλοίο στη γραμμή. Άρα θα ήταν ή το Ιερά Πέτρα ή κανένα άλλο πλοίο. Πολύ απλά. Τώρα θα μπορούμε να διατυπώσω πιο ευγενικά. Μπορεί. Θέλω να πω ότι με μεγάλη χαρά στην πορεία του χρόνου δέχτηκα πάρα πολλές επιστολές που μάλλον πρέπει να δημοσιεύσω το Twitter σήμερα. Σαμιωτών. Τελικά μου είπατε δίκιο, σας ευρίζαμε τότε, αλλά πεδίχθηκα την πορεία του χρόνου και είχατε εσείς δίκιο και εμείς γραμμάτικο. Ξέρετε, στην πολιτική, να επιλέγετε πολιτικούς να λένε πάντα την αλήθεια και όχι πολιτικούς που κρύβονται. Αυτό θέλω εγώ να κάνω. Λοιπόν, να διατυπώσω για να λύσουμε του λογαριασμού μας το ύφος, να επιμείνω προς την ουσία. Εάν δεν είχε λυθεί το θέμα το ίσως ιεράπτο, δεν θα είχατε πλοίο. Samostimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα.